Η κυβέρνηση κάνει απεγνωσμένη προσπάθεια να πείσει το λαό ότι λόγω της πανδημίας και όχι γιατί το επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων για να βγουν αλόβητοι από τη νέα καπιταλιστική κρίση, θα πρέπει να μάθει να ζει με τα ελάχιστα. Όπως με δική του ευθύνη πρέπει να μάθει να ζει ή να πεθαίνει. Να μάθει να δουλεύει σαν σκλάβος, από ήλιο σε ήλιο, πυθύνιος, τρομοκρατημένος και άβουλος. Εγγυάται η κυβέρνηση δηλαδή ελάχιστες παροχές για το λαό και μέγιστα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό είναι το ιδεολογικό της πρόσημο και γι' αυτό αρνείται τις τροπολογίες του ΚΚΕ για μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς είναι ενταγμένες και οι διατάξεις των άρθρων αναφορικά με τις δομές των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΠΑΜΕΑ. Από πουθενά δεν προκύπτει η ενίσχυσή τους και η ανάπτυξη νέων για την ολόπλευρη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και εισφορές γονέων, δωρεάν, με πλήρη χρηματοδότηση και στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό. Αντιθέτως, με επιμέρους βαλώματα συνεχίζεται ο αποκλεισμός δεκάδων χιλιάδων παιδιών από τις δομές, τις συρρυκνώνει και τις υποβαθμίζει συνειδητά, ενισχύοντας από την άλλη τις ιδιωτικές, ακολουθώντας την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες οικονομικής και υγειονομικής κρίσης που πλήττουν βαθιά τις λαϊκές οικογένειες. Η ανάγκη που προκύπτει σήμερα είναι η ίδρυση νέων δομών, η επαρκή στελέχωσή τους και η μονιμοποίηση των 2.500 συμβασιούχων. Τα περίπου 424 ΚΔΑΠ και 75 ΚΔΑΠ ΜΕΑ δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών. Φέτος, οι αιτήσεις για μια θέση στα ΚΔΑΠ μέσω του προγράμματος κατέγραψαν σημαντική αύξηση, παραπάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά κατά 72%. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μητέρες που πληρούσαν κριτήρια και είχαν υψηλή μοριοδότηση λόγω χαμηλού εισοδήματος, επειδή είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες, δεν έλαβαν βάουτσερ για την εγγραφή των παιδιών τους στις δομές. Αντί η χρηματοδότηση να διατίθεται στη στήριξη των δημόσιων δομών πανελλαδικά και σε κάθε δήμο, επιλέγεται να πρημοδοτούνται οι ιδιωτικές. Για να μην πούμε το πώς τα βάουτσερ στην πράξη ενισχύουν τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ και τους παιδικούς σταθμούς. Για το ΚΚΕ, η ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με δωρεάν σύστημα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και όχι με προγράμματα που έχουν ημερομηνία λήξης και με εργαζόμενους στην ανασφάλεια. Να λειτουργούν με ενίο πλαίσιο, υπαγόμενες πανελλαδικά σε μια κοινή διοικητική μορφή, για παράδειγμα του Υπουργείου Παιδείας, είτε έστω απευθείας στις υπηρεσίες παιδείας των Δήμων, με στόχο να ξεπεραστεί η σημερινή πρακτική, όπου οι δομές υπάγονται διοικητικά σε τρεις διαφορετικές νομικές μορφές φορέων της τοπικής διοίκησης: Δήμο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Δήμου. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλίζεται ένας στοιχειωδός ενιαίος παιδαγωγικός σχεδιασμός και πρόγραμμα, με σταθερές ομάδες εκπαιδευτών στην κάθε δομή, πλήρη στελέχωση με ειδικότητες που θεωρούνται απαραίτητες. Τώρα, στα άρθρα 1 και 2 για τα ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ-ΜΕΑ προβλέπονται ρυθμίσεις που δημιουργούν προβλήματα την αλήνου. Πρώτον, όροι, προϋποθέσεις, τεχνικές προδιαγραφές και εξοπλισμός που αφορούν τη λειτουργία των ΚΔΑΠ δεν καθορίζονται από τον παρόντα νόμο, αλλά ανατίθεται σε κοινή υπουργική απόφαση. Δηλαδή, θα μεταβάλλονται αναλόγως των επιδιώξεων της κάθε κυβέρνηση. Δεύτερον, προβλέπεται η έξωση των δημοτικών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από τα σχολικά κτίρια, χωρίς να εξασφαλίζει κτηριακές υποδομές σύγχρονες, λειτουργικές και ασφαλείς που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών. Είναι ευθύνη του κράτους η εξασφάλιση τέτοιων υποδομών που να διασφαλίζουν την εκπλήρωση του παιδαγωγικού τους ρόλου. Είμαστε της άποψης ότι το παιδί που παρακολουθεί το διευρυμένο πρόγραμμα του σχολείου μαζί με το ολοήμερο, προφανώς δεν πρέπει να μένει στον ίδιο χώρο και για το ΚΔΑΠ, συμπληρώνοντας πάνω από 12 ώρες στον ίδιο χώρο. Πώς το λύνει όμως η κυβέρνηση? Πετάει το μπαλάκι στους Δήμους για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Τους φορτώνει ένα επιπλέον καθήκον με το πρόσχημα της επίλυσης προβλημάτων πολεοδομικής φύσεως, αποποιούμενη την ευθύνη της για ενίο σχεδιασμό χρηματοδότηση και ενίσχυση αυτών των δομών με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Η κατεξαίρεση χρήση σχολικών κτηρίων από τα ΚΔΑΠ θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, διότι οι Δήμοι με την πενιχρή και ολοένα μειούμενη χρηματοδότηση αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα επιπλέον καθήκον. Άλλωστε, είναι γνωστό το ίδιο πρόβλημα με τους παιδικούς ρεφικούς σταθμούς, όπως και η αδράνεια των σχολικών επιτροπών που λόγω της υποχρηματοδότησης δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τη συντήρηση ούτε τα λειτουργικά των σχολείων. Τα ΚΔΑΠ δεν αφορούν την τρίτη ηλικία, που και αυτή έτσι κι αλλιώς απαξιώνεται. Η λειτουργία του ΚΔΑΠ έρχεται μετά το σχολικό πρόγραμμα.
βεβαίως και δεν εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα, αλλά αφορά μαθητές και δομές που έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Και ενώ πετάτε έξω από τα σχολικά κτίρια τα δημοτικά ΚΔΑΠ, την ίδια στιγμή παραχωρείτε σχολικές αίθουσες και άλλες υποδομές σε ιδιωτικό ΚΔΑΠ, όπως για παράδειγμα στον Πειραιά ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή επιτρέπονται για ιδιωτικές δομές και όχι για τις δημοτικές δομές. Για το ΚΚΕ, έτσι κι αλλιώς η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, οι κοινωνικές δομές στο σύνολό τους, η χρηματοδότηση και η λειτουργία τους, θα πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, είναι λογικό ένα μέρος των δημοτικών δομών να οδηγούν σε κλείσιμο, χιλιάδες παιδιά να πεταχτούν από αυτές με αθρώες απολύσεις εργαζομένων. Ποιος θα ωφεληθεί? Μα ιδιωτικές δομές. Και ενώ πετάτε έξω από τα σχολικά κτίρια τα δημοτικά ΚΔΑΠ, εφαρμόζετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Λέτε κατ' εξαίρεση η χρήση του σχολικού χώρου από τα ΚΔΑΠ, αλλά την ίδια στιγμή παραχωρείτε σχολικές αίθουσες σε άλλες δομές. Με την ηλεκτρονική εφαρμογή ή την ενοποίηση των κανόνων αδειοδότησης και λειτουργίας, δεν διαφωνούμε, κύριε Πρόεδρε. Η ηλεκτρονική καταγραφή για την καλύτερη αποτύπωση των αφίξεων και αποχωρήσεων των ωφελούμενων, που είναι αναγκαία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως για περαιτέρω μελλοντική υπαχρηματοδότηση των δομών. Είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί. Καλούμε τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές να πάρουν μαζικά μέρος στην αυριανή απεργία, θέτοντας το προσκήνιο τις επίγουσες διεκδικήσεις τους για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων τους. Το μήνυμα ξεκάθαρο. Ο αγώνας δεν αναβάλλεται, δεν μπαίνει σε καραντίνα, τώρα είναι η ώρα να ενισχυθεί η πάλι. Τώρα και τελειώνοντας με αυτό, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την τροπολογία για τα σχολικά γεύματα. Θα ψηφίσουμε παρόν. Γιατί? Διότι αυτή η τροπολογία αναθέτει το πρόγραμμα σε ιδιώτες. Η παροχή γευμάτων δεν είναι καθολική σε όλες τις μονάδες και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Την παραλαβή των γευμάτων χρεώνεται στους εκπαιδευτικούς που επομίζονται ένα επιπλέον καθήκον έξω από τις αρμοδιότητές τους. Επιπλέον δεν προβλέπεται η συνέχιση του προγράμματος σε περίοδο αναστολής της λειτουργίας των σχολείων. Εμείς προτείνουμε την άμεση επέκταση του προγράμματος σε όλα τα σχολεία και για όλους τους μαθητές με την απαιτούμενη στο ύψος των αναγκών κρατική χρηματοδότηση. Τη θεσμοθέτηση προγράμματος Δεκατιανού σε όλο το μαθητικό πληθυσμό με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση. Στις σημερινές συνθήκες αναστολής λειτουργίας των σχολείων, η κυβέρνηση και το Υπουργείο να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε οι οικογένειες που έχουν άμεσα ανάγκη να προμηθεύονται το καθημερινό τους γεύμα τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι χώροι εστίασης και ολοκληρώνω με την πρόσληψη τραπεζοκόμων και προσωπικού καθαριότητας. Και τέλος, να δημιουργηθεί ένας ενίος φορέας, δημόσιος, που να έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την εκπόνηση και την υλοποίηση τόσο σημαντικών προγραμμάτων. Ολοκληρώστε, κύριε Σιδηχάκη, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.